Ανακοινώνεται η σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμένος. Υπουργείο Οικονομικών. Υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας. Υφυπουργός αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική και τη δημόσια περιουσία Απόστολος Βεσιρόπουλος. Υφυπουργός αρμόδιος για τη δημοσιονομική πολιτική Θεόδωρος Κυλακάκης. Υφυπουργός αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα Γιώργος Ζαβός. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Υπουργός Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης. Υφυπουργός αρμόδιος για τις ιδιωτικές επενδύσεις και τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Γιάννης Τσακίρης. Υφυπουργός αρμόδιος για την έρευνα και τεχνολογία Χρήστος Δήμας. Υφυπουργός αρμόδιος για τη βιομηχανία και το εμπόριο Νίκος Παπαθανάσης. Υπουργείο Εξωτερικών. Υπουργός Νίκος Δένδιας. Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά θέματα Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Υφυπουργός για την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης. Υφυπουργός αρμόδιος για τον απόδημο ελληνισμό Αντώνης Διαματάρης. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για τη μεταναστευτική πολιτική Γιώργος Κουμουτσάκος. Υφυπουργός αρμόδιος για την αντικλιματική πολιτική Λευτέρης Οικονόμου. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος. Υφυπουργός Αλκιβιάδης Στεφανής. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υπουργός Νίκη Κεραμέως. Υφυπουργός αρμόδια για θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής Σοφία Ζαχαράκη. Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης Βασίλης Δικαλάκης. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Υπουργός Γιάννης Βρούτσης. Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα κοινωνικής ασφάλισης Παναγιώτης Μηταράκης. Υφυπουργός αρμόδια για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου. Υπουργείο Υγείας. Υπουργός Βασίλης Κικίλιας. Υφυπουργός Βασίλης Κοντοζαμάνης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης. Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα ενέργειας και φυσικών πόρων Γεράσιμος Θωμάς. Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα χωροταξίας και αστικού περιβάλλοντος Δημήτρης Οικονόμου. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Υπουργός Λίνα Μενδώνη. Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα αθλητισμού Λευτέρης Αβγενάκης. Υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπουργός Κώστας Σιάρας. Υφυπουργός Δημήτρης Κράνης. Υπουργείο Εσωτερικών. Υπουργός Παναγιώτης Θεοδωρικάκος. Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα αυτοδιοίκησης και εκλογών Θεόδωρος Λιβάνιος. Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης Θεόδωρος Καράουλου. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Χερακάκης. Υφυπουργός για θέματα απλούστευσης διαδικασιών Γεώργιος Γεωργαντάς. Υφυπουργός για θέματα ψηφιακής στρατηγικής Γρηγόρης Ζαριφόπουλος. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Υπουργός Κώστας Αχιλλέα Καραμανλής. Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Υπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υπουργός Μάκης Βορύδης. Υφυπουργός αρμόδιος για την κοινή αγροτική πολιτική Κώστας Κρέκας. Υφυπουργός αρμόδιος για την αλληλευτική πολιτική Φωτεινή Αραμπατζή. Υπουργείο Τουρισμού. Υπουργός Χάρης Θεοχάρης. Υφυπουργός Μάνος Κόνσολας. Υπουργός Επικρατείας Γεώργιος Γεραπετρίτης. Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου Άκης Κέρτσος. Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό αρμόδιος για θέματα επικοινωνίας και ενημέρωσης και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Η Νέα Δημοκρατία σας πληροφορούμε ότι θα προτείνει για πρόεδρο της Βουλής τον βουλευτή Ιωαννίνων Κωνσταντίνο Τασούλα.